Είμαι η Όλγα Πατεράκη από το Ελληνικό Γραφείο της Πρεζέντσα. Για όσοι το γνωρίζουν, η Πρεζέντσα είναι ένα διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο ασχολείται με θέματα αφοπλισμού, με θέματα οικολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης, ισότητα των φύλων, όλα όσα ζητήματα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο ως κεντρική αξία. Αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές και εθελόντριες. Έχουμε μία οικονομική ανεξαρτησία, καθώς επειδή δεν είμαστε όλοι εθελοντές και εθελόντριες, τα έξοδα που έχει το πρακτορείο τα καλύπτουμε με δωρεές από τους φίλους και τους αναγνώστες μας. Το θέμα των πυρηνικών όπλων, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι κεντρικό σαν θέμα για την Πρεζέντσα. Ασχολούμαστε και το καλύπτουμε από την αρχή όλες τις εξελίξεις, ειδικά επειδή θέλουμε αυτά που προβάλλουμε να έχουν και λύσεις στα προβλήματα, τα οποία μπορεί να καταγγέλνεις, αλλά και τι κάνεις γι' αυτά. Οπότε η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων ήταν μια τέτοια έξοδος και γι' αυτό το έχουμε καλύψει εκτενώς. Ένα από τα slides του Ντίνου που μας έδειξε που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε το στόχο 16 πάνω για την ειρήνη. Πρόσφατα το ΣΥΠΡΙ έβγαλε το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης για την ειρήνη που έβγαλε ότι η Ευρώπη την πενταετία 18-22 είχε 47% αύξηση στις εισαγωγές όπλων. Οπότε το πώς μετράμε και το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της ειρήνης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πόσες πωλήσεις γίνανε και μεταφορές όπλων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το 22 στην Ουκρανία. Επειδή η Πρεζέντσα εκτός από ειδησιογραφικό υλικό κάνουμε και παραγωγές ντοκιμαντέρ. Θα δούμε τώρα το ντοκιμαντέρ της Πρεζέντσα, η αρχή του τέλους των πυρηνικών όπλων. Αυτή είναι η 30-λεπτή έκδοση. Υπάρχει και ολόκληρο το ντοκιμαντέρ που είναι γύρω στα 50 κάτι λεπτά, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Είναι όλα διαθέσιμα με Creative Commons άδεια. Να πω ότι η Πρεζέντσα έχει κάνει διάφορα ντοκιμαντέρ, 7 ντοκιμαντέρ μέχρι στιγμής. Στα ελληνικά υπάρχει η αρχή του τέλους των πυρηνικών όπλων που είναι παραγωγή του 19. Το 2018 κάναμε το βασικό εισόδημα δικαίωμα στη ζωή και το 2016 το πέρα την εκδίκηση. Το ντοκιμαντέρ στα αγγλικά έκανε πρεμιέρα στην Ιαπωνία, στο Κιώτο της Ιαπωνίας, όπου είχαν εκεί και Χιμπακούσα. Η Χιμπακούσα είναι επιζήσαντες από τις πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Και στην Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στο Peace Boat, που ήμασταν εκεί όλοι, που είχαμε πάλι μία Χιμπακούσα επιζήσασα από τη Χιροσίμα. Οπότε θα σας αφήσω έτσι σύντομα όλα αυτά, να δούμε το ντοκιμαντέρ και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.